40 χρόνια κλείνει η ομογενειακή εφημερίδα Ηχό της Κωνσταντινούπολης και με την ευκαιρία αυτή πραγματοποιήθηκε η μερίδα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Επικοινωνίας με τίτλο «Ο ελληνισμός της πόλης στον 21ο αιώνα». Ο ελληνισμός της πόλης πολλές φορές στην ιστορία έφτασε στο ναδύρ και όμως κατάφερε να σταθεί όρθιος και να εξακολουθήσει να παράγει πολιτισμό, και αυτό είναι νομίζω το σημαντικό. Άρα γιατί να μην γίνει και σήμερα. Ηχό φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια. Ο γραμματέας επικοινωνιακού σχεδιασμού, κύριος Γιώργος Φλωρεντής, καλωσόρισε την ημερίδα εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκου Παπά, του Γενικού Γραμματέα κ. Λευτέρη Κρέτσου και όλου τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην αίθουσα εκδηλώσεων τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωση και Επικοινωνία. Αν και πιστεύω ότι με πολλούς από εσάς οι συστάσεις είναι περιττές. Στην ημερίδα παρευρέθησαν και απίφθηναν χαιρετισμό ο γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, κύριος Δημήτρης Μάρδας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κύριος Τέρενς Κουίκ, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κύριος Δημήτρης Χιούφας, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και από το ποτάμι ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης. Το πρώτο πάνελ της ημερίδας που συντόνισε ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης είχε θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η κοινοτική δομή της Ομογένειας, η μετάβαση από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Ο πρέσβης επιτιμή Αλέξης Αλεξανδρής επικεντρώθηκε στον επανακαθορισμό της θέσης της ελληνοορθόδοξης μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, Ήμβρου και Τενέδου. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Προύσης και ηγούμενος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κ. Ελπιδοφόρος, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της σχολής. Η ομιλία του ιστορικού και προϊσταμένου του γραφείου τύπου της Κωνσταντινούπολης Γιώργου Αγγελετόπουλου είχε θέμα Οικουμενικό Πατριαρχείο και Κυπριακό, η αθέλητη εμπλοκή. Ο κύριος Αγγελετόπουλος αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τον τουρκικό τύπο, ξεκινώντας από τη μεταπολεμική στοχοποίησή του, που όπως σημείωσε οφείλεται στη φράση του Μουσταφά και Μαλάτα Τούρκ ότι αποτελεί μία εστία ραδιουργιών και προδοσίας. Η φράση αυτή έχει παραμείνει στο συλλογικό τουρκικό υποσυνείδητο και συνέχισε να διαμορφώνει τις στάσεις και τις συμπεριφορές του τουρκικού κράτους, καθώς και του τουρκικού τύπου, πέραν της ιστορικής συγκυρίας κατά την οποία διατυπώθηκε, τόσο στις περιόδους όξυνσης όσο και στις περιόδους ύφεσης των σχέσεων. Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ρομπόπουλος εστίασε στο ζήτημα του βακουφικού θεσμού και στον ρόλο των σημερινών ομογενειακών ευαγών ιδρυμάτων. Ο κύριος Γιώργος Πυρίδων Μάμαλος, δόκτωρ διπλωματικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε με θέμα Οικουμενικό Πατριαρχείο και Διεθνές Περιβάλλον, από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια, κάνοντας ένα χρονικό διαχωρισμό που περιλαμβάνει τρεις μεγάλες περιόδους και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πέτυχε κάτι που το 1991 φάνταζε ακατόρθωτο, να καταστήσει το φανάρι, έναν ισότιμο δρόντα του διεθνούς περιβάλλοντος, στον οποίο προσβλέπουν οι άλλοι δρόντες, οι άλλοι συνδιαμορφωτές, δηλαδή του διεθνούς συστήματος, ως ισότιμο μέλος αυτού για να αποκομίσουν ωφέλη. Το δεύτερο πάνελ με τίτλο «Η ελληνική παιδεία της ομογένειας τον 21ο αιώνα» συντόνισε ο κύριος Ρομπόπουλος. Ο Υπουργός Παιδείας και Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κώστας Γαβρόγλου, μεταξύ άλλων έθεσε το ερώτημα «Με ποιους τρόπους επαναπροσδιορίζεται η ταυτότητα των Ρωμιών της πόλης», ενώ εστίασε την ομιλία του στις προοπτικές της εκπαίδευσης. Η κυρία Ρίκα Ρομποπούλου, υποψήφια διδάκτορ, διδάσκουσα του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα της διγλωσίας των μειονοτικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης. Ο δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, Πάρης Ασανάκης, μίλησε για την επανέναρξη της ελληνικής παιδείας στην Ήμβρο. Η ημερίδα έκλεισε με χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, που ανέγνωσε ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος Διάκονος Γρηγόριος. Οι ομιλητές σε αυτές τις ομιλίες τους είχαν κάτι να δώσουν. Ακούσαμε μια πρόταση για την επόμενη μέρα, για το αύριο, για το μέλλον της Ομογένειας, και αυτό ήταν το στοίχημα για μας.
Ηχό πάντα κοιτάζει μπροστά. Αυτό έκανε από τη μέρα της ίδρυσής της, αυτό ήθελε ο ιδρυτής της. Και νιώθω πράγματι περήφανος που αυτές οι δύο στρογγυλές τράπεζες με τους ομιλητές τους έδωσαν την πρόταση για την επόμενη μέρα. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και μεγαλύτερη επιτυχία. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας δόθηκαν από τον κύριο Ρομπόπουλο τιμητικές πλακέτες σε συνεργάτες της ΙΧΟΥΣ για τη σημαντική συνεισφορά τους και τη στήριξή τους στην εφημερίδα.